Να έρθω λίγο στο Σάκη. Σάκη, με αυτό το κλίμα θέλω πραγματικά να σε ρωτήσω με ειλικρίνα πώς θα αγωνιστείτε σήμερα. Γιώργο, νομίζω ότι είχα προλάβει το γεγονός. Δύο αγώνες πριν σου είχα πει το πόσο περίεργη είναι η κατάσταση στην κόκκινη ομάδα. Δεν θα κρίνω κανέναν για τη στάση του. Προσωπικά θα κοιτάξω το καλό της κόκκινης ομάδας αγωνιστικά τουλάχιστον και ό,τι μπορώ να κάνω στον πάγκο ή στη συμβίωση ψαρεύοντας με τον κόρο για να φέρω φαγητό. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ο καθένας κρίνεται από τον κόσμο. Δεν είμαι κριτής κανενός. Ήρθα εδώ για τους δικούς μου προσωπικούς στόχους. Θα κάνω ό,τι μπορώ για την κόκκινη ομάδα και μέχρι εκεί. Κόρο, δεν θα πρέπει να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα στην κόκκινη ομάδα. Ήδη μια παίκτριά σας είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές διαφωνίες. Μέχρι και δύο παίκτες έχουν διαχωρίσει τη θέση τους στην καλύβα. Αυτό μετά το συμβούλιο αποχώρησης είναι καθημερινό. Το ζούμε κάθε στιγμή. Όπως είπε και ο Σάκης, γνωρίζοντας ότι δεν θα αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σύντομα, είπα πως η μόνη μας λύση είναι να βουτήξουμε μέσα και να βγάλουμε κάποιο ψάρι να μας δώσει θάλασσα. Γιατί έπαθλο πολύ δύσκολο να κερδίσουμε έτσι, με αυτή την ψυχολογία. Θα δώσουμε το 100%, αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει σύντομα, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό της ψυχολογίας. Μάρι, έχεις ένα θέμα εκεί με τα δάχτυλά σου, τα έχεις ήδη δεμένα. Η άποψη του γιατρού είναι ότι δεν θα πρέπει να αγωνιστείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου. Ναι, έχω ένα σπάσιμο στο δάχτυλο. Ο γιατρός μου είπε έως και 2 εβδομάδες για να δέσει, αλλά για μένα το survivor είναι η στίβη μάχης, είναι αυτό εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω το 100% ό,τι κάνω πάντα και οποιαδήποτε προβλήματα να τα αφήσω στην άκρη, είτε είναι στην καλύβα, είτε είναι τραυματισμοί. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι και οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με εκτός στίβους μάχης δεν με ενδιαφέρει πραγματικά πλέον καθόλου. Έχω γίνει ανέστητος, θα σου πω τη λέξη για αυτό το κομμάτι. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά, έχουν γίνει τόσα πολλά που πλέον δεν με ενδιαφέρει, ο καθένας κάνει ό,τι μα ό,τι θέλει.